Έρχεται αμέσως μετά η παρέμβαση του κυρίου Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος τι λέει, ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Και ο κύριος Οικονόμου. Και ένας-ένας. Ναι. Ένας-ένας. Κύριος... Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σκέρτσος. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί μια κακή στιγμή για την κυβέρνηση. Έχει προβληματίσει, έχει στεναχωρήσει, νομίζω, κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας, πρωτίστως τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Επί της αρχής θα ήθελα να πω όμως ότι είναι καλύτερο να έχεις μια κυβέρνηση η οποία κάνει λάθη, η οποία τα παραδέχεται και τα διορθώνει, από το να έχεις μια λάθος κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το έδειξε με τη στάση του, μόλις έγινε γνώστης αυτής της αστοχίας, της πολύ σοβαρής αστοχίας που έγινε από την Υπηρεσία Πληροφοριών. Πήρε ο ίδιος αποφάσεις, πρωτοβουλίες. Έκανε ανάληψη πολιτικής αντικειμενικής ευθύνης, έγιναν παρετήσεις στο ανώτερο επίπεδο, παραδέχθηκε ότι εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αναθεώρηση και θωράκιση των διαδικασιών που διέπουν τις νόμιμες παρακολουθήσεις και από εκεί πέρα ο ίδιος και η κυβέρνηση έχουν κινήσει τις διαδικασίες για τις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν στην Βουλή σε επίπεδο αρχηγών, σε επίπεδο αρμόδιας επιτροπής θεσμών και διαφάνειας και φυσικά και σε επίπεδο εξεταστικής επιτροπής. Άρα όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα και με θεσμικό τρόπο. Και σεβόμενοι το πολύ αυστηρό πλαίσιο απορρίτου που πρέπει να διέπει τις διαδικασίες γύρω από τις παρακολουθήσεις που οφείλει της αποστολής της να κάνει η ΕΕ. Αυτός είναι ο ρόλος της, θυμίζω. Αυτά λοιπόν βγαίνει και ο Υπουργός Επικρατείας.